Μιλάμε σερβικά, ελληνικά. Τι μιλάμε, τι γλώσσα μιλάμε. Ελληνικά. Και τα δύο όπου και κολλάμε τα λέμε σερβικά. Ελληνικά, ελληνικά. Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Είμαστε σε γιορτινές μέρες και για μένα προσωπικά και για τον Μιχάλη το ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλο δώρο. Ένας γίγαντας, ένας ήρωας των παιδικών μας χρόνων είναι μαζί μας, ο Μίρκο Μιλίσεβιτς. Έτσι, έτσι. Μίρκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά είσαι? Όλα καλά, όλα καλά. Έχουμε καλή λίγο πρόβλημα με κορώνα, αλλά εγώ κάνω προπόνηση κάθε μέρα με παιδιά. Δεν βλέπω πολύ αυτό, κορώνα μωρώνα. Καλά κάνεις, καλύτερα. Σρέτσινα Νόβα Γκόντινα, να στρέψω με άραβνο. Τα κότια, η χώμα Σρέτσινα Νόβα Γκόντινα, η Ζασβέγκρ και μόιου μπράτσου, πως το για, στην καρδιά μου, μισό είμαι Σέρβος, μισό είμαι Έλληνας. Σ' αγαπάω Ελλάδα, είμαι πολύ αεξής, το έπαιξα στην ΑΕΚ. Και πότε ξεκίνησε πόλεμος, μόνο Ελλάδα βοήθησε, ούτε Ρουσία, κανένας άλλος. Εγώ το ξέρω. Πολλοί κόσμο δεν το ξέρει, γιατί δεν... Κατάλαβες, ήμουν όλα μαζί 10 χρόνια στην Αθήνα. Κάτσε, μήπως τώρα περίμενε. Πάρτον, 9 χρόνια Αθήνα και 20 μέρες στην Πάτρα, γιατί από 300 μέρες στην Πάτρα, 280 ήμουν στην Αθήνα. Κάθε μέρα έκανε με πορσέ 480 χιλιόμετρα. Α, πήγαινε ερχόμουσα στην Πάτρα, Πιστεύω έπαιξε καλά. Καλά, μόνο καλά. Δεν έμεινε στην Πάτρα, έμεινε σε Αθήνα και πήγαινε ερχόμουσα κάθε μέρα. Ναι. Μόνο πριν από παιχνίδι, αν παίζαμε Σάββατο στην Πάτρα, Παρασκευή έμεινα. Καλά, ναι, έμεινες εκεί, ναι. Ναι. Λοιπόν, όλες από... άλλες μέρες, πρωί πάω από Αθήνα και με πόρσε το έκανε μία ώρα και τέταρτο. Λοιπόν, να πω κάτι τώρα που μου αποκάλυψε νωρίτερα, εγώ που το παίζω και γνώστης, αυτό δεν το ήξερα. Λοιπόν, θέλω να μας πει την ιστορία... Γιατί το Ντόντσιτς ήθελε να το φέρει 13 χρονών στη Γαλατά Σαράι και οι Τούρκοι δεν τον θέλανε και τον πήγε στη Ρεάλ. Πες μας, Μίρκο, αυτό που μου είπες και πριν. Ναι, το θέμα είναι μετά το όλα, το γράφανε πολλές εφημερίδες στην Τουρκία και κύριος Μπούρτσιν Μπάντεμ τι είπε. Είπε, εγώ δεν, κύριος Μιλίτσεβιτς, γιατί λέει ψέμα. Τότε, λέμε, 7 χρόνια πριν, εγώ ήμουνα general manager, γιατί εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτό operation. Γιατί, τώρα γράφανε book στην, libro στην Ισπανία, το πρώτο... Βιβλία. Ναι. Βιβλία, μπράβο, το γράφανε για μένα, γιατί ποιος βρήκε Ντόντσιτς. Έφερα στην Γαλατασαράι 3 μέρες και 3 μέρες μετά μου είπε αυτός από Γαλατασαράι, συγγνώμη Μίρκο, αλλά δεν είναι αυτό τι θέλουμε εμείς. Εγώ έβλεπα στο σταυρό μου 10 λεφτά όλα μαζί προπόνηση και πατέρας από Λούκα, μάλιστα είναι Σάσα Ντόντσιτς, παλιός παίκτης. Βέβαια, και είπα, ναι. Σάσα, εγώ δεν θέλω αυτός να μείνει στην Γαλατασαράι. Εγώ... Θα πάρω τηλέφωνο Ερέρος, γιατί Ερέρος Αλμπέρτο είναι τώρα. Αλμπέρτο Ερέρος της Ρεάλ, μπράβο. Πολύ φίλος, και παίξαμε, εγώ έπαιξα στην Ισπανία και το ξέρω και Ερέρος και Νάτσο Ροντρίγκες. Και Νάτσο Ροντρίγκες είναι στην Μπαρτσελόνα, αυτός είναι στην Ρεάλ. Ναι, ναι. Και πήρα τηλέφωνο 2 εβδομάδες, το πήραμε από Γαλατασαράι, όχι. Ούτε δεν ήθελε παπά από Ντόντσιτς να μείνει στην Γαλατασαράι, γιατί χάλια ήταν. Και προπόνηση και όλα, μα πήγαμε. Το θέμα ήταν, εγώ έβλεπα 10 λεφτά, 15 και το κατάλαβα, είναι απίστευτο ταλέντο. 2 εβδομάδες μετά πήγανε αυτοί στην Real Madrid και Λούκα ακριβώς έκανε 12 λεπτά προπόνηση και μετά με πήρε Ερέρος και μου είπα, «Μάντρε μία και εσείς». Λοιπόν, τι ταλέντο είναι αυτό. Αυτό είναι ιστορία από Λούκα Ντόντσιτς. Και μετά εγώ έβλεπα 4 χρόνια, πότε τελείωσε συμβόλιο, η Λούκα ήταν 17,5, το Μάνα έκανε συμβόλιο με άλλα agency, με Ράντε Φιλίπποβιτς και αυτό είναι. Μπράβο, ωραία ιστορία. Πού πιστεύεις ότι θα φτάσει, Μίρκο,
ο Λούκα Ντόντιτς. Θέλω να πω, θα πάει πρώτο. Κοίτα, εγώ έπαιξα μαζί με Ντράζεν Πέτροβιτς. Τώρα είναι καλύτερο από τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Αυτό είναι δύσκολο, καταλαβαίνεις. Γιατί Ντράζεν, όλοι λένε Ντράζεν. Για μένα, καλύτερο παίκτη τώρα είναι Λούκα Ντόντιτς. Γιατί? Γιατί ο Ντόντιτς κάνει rebound, κάνει assist, κάνει όλα. Και πιο πολλούς πόντους βάζει. Και πιο πολλούς πόντους. 22 χρονών. Για μένα, τώρα, σε ζητά από Ελλάδα. Για μένα, το καλύτερος Έλληνας ποτέ δεν ήταν Γκάλης. Για μένα είναι κύριος Πανούλης. Εγώ βλέπω έτσι. Εντάξει, έχουμε και τον Γιάννη. Ο Γιάννης δεν μετράει. Ποτέ Ντράζεν Πέτροβιτς, το η ζωή σου, έκανε triple-double. Δεν έκανε ποτέ. Έκανε τρία. Καλά, Ντράζεν έπαιξε καλύτερα επίθεση από Λούκα. Όλα άλλα πράγματα, Λούκα κάνει καλύτερα. Πότε Ντράζεν έκανε 18 assist, πότε έκανε 14 rebound και δεν ξέρω. Όχι. Έκανε 35-40 πόντους, 2 assist, rebound, μία φορά και αυτό. Πήγω. Στο NBA, ο Ντράζεν δεν ήταν ποτέ ο ηγέτης, leader. Νικαδνή εμπεί ο leader στο εκεί, είπε ο NBA. Θέμα είναι, πότε ήρθε στην Portland, ήταν μαζί με Clyde Drexler και Porter. Και δεν ήρθε πολύ. Και μετά το πότε άλλαξε ομάδα, πότε πήγε στην New Jersey Nets. Μπράβο. Τότε έπαιξε, έβαλε 20. Εκεί είχε ρόλο πιο δυνατό, ναι. Νίκολα Γιώκητς κάνει ωραία πράγμα. Το αστέρι είναι Λούκα Ντόντιτς. Δεν είναι Γιώκητς. Σωστό. Και Λούκα είναι 2-4, είναι πολύ ψηλός. Έχει παπούτσια 51. Το ξέρετε πόσο είναι δύσκολο να παίζεις άσος. Πρέπει να κάνεις άμυνα με παιδιά 80-85, έτσι. Βέβαια. Ναι, ναι. Γιατί είναι πιο κοντή, έχουν χαμηλό κέντρο βάρους. Το θέμα είναι, Ντράζεν ήταν μεγάλος παίκτης. Αλλά για μένα Λούκα είναι καλύτερος. Εγώ πιστεύω, πολλοί κόσμο δεν πιστεύει έτσι. Εγώ πιστεύω, γιατί ήμουν μαζί με τον 4-5 χρόνια και έπαιξα μαζί και εθνική ομάδα και στην Ζάγκρεπ. Κατάλαβες. Έχετε αυτό παιχνίδι, ποτέ Ντράζεν πέρασε στην Ρεάλ Μαδρίτα, semi-final. Χάσαμε στην Μαδρίτη, Ντράζεν έβαλε 47, εγώ έβαλα 38. Το θέμα είναι, μετά το παιχνίδι, πρόεδρος από Ρεάλ πήρε τηλέφωνο Νόβοσελ και είπε, καλά, πήραμε Ντράζεν, αυτός ψηλός πόσα λεφτά είναι, και Νόβοσελ είπε, όχι, αυτός ήρθε τώρα, πρώτο χρόνο, δεν μπορεί να πάει έξω. Κατάλαβες. Τότε ήταν μεγάλη ευκαιρία για μένα να παίξω στην Real Madrid. Αλλά πάντα ποτέ έπαιξα, μετά πήγα στην Valladolid. Τότε Σαμπόνις ήταν στην Valladolid, έβαλε με Σαμπόνις 38. Τρεις φορές, 35, 33, 38, με Σαμπόνις. Μόνο ποτέ έπαιξα με αδέλφοι Χριστοδούλου, με Χρήστο και με Φάνη. Δεν έβαλε πολλά πόντους, γιατί αυτοί κάνουνε... Ήσουν καλαθομηχανή, τι να λέμε τώρα. Μίρκο, να μου κάνεις κάκο συστήκο Ουγγρέτσκου. Να μας πει δηλαδή πώς έφτασε στην Ελλάδα. Μετά από την Νάπολη, ήταν ήσουν στην Νάπολη, δεν ήσουν. Κάκο σαν στήκο Ουγγρέτσκου. Στήκο σαν τάκο, στο σαν σβάω Βλάδο Τζούροβιτσα, να σαν τα ΕΟΑΕΚΟΥ. Βλάδο ετάδημο Τόμψονα ο εκείπη. Αλλά μια ρέκο σάτσα και μάλλον δεν παίζει καλά. Και το πέρασε 2 εβδομάδες πέρασανε. Με πήρε τηλέφωνο αυτός και είπε, καλά, θέλω να διώξω αυτός, έλα εδώ, με έφερε εισιτήριο. Ήρθε πρώτο μάτς, παίξαμε με Άρης φιλικό, εγώ έβαλα 32. ήταν μικρή πρόβα, πρώτη φορά στη ζωή μου, τι να κάνεις έτσι. Το θέμα είναι, Τζούροβιτς με ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ όποτε έπαιξα στην Ερυθρό Αστέρι με Γιάνκοβιτς, με Πρέλοιζο, αλλά εμείς κερδίσαμε Τσιμπόνα 87, από την Τσιμπόνα ήταν Euro Champion. Γιώργιτς με ξέρει πάρα πολύ. Άλλο πράγμα είναι πότε παίζεις για να παίζεις στην Ελλάδα, γιατί ήταν καλύτερη πρωτάθλημα ποτέ. 24 NBA players. Ναι, σωστό. Μιλάμε Τάρκλι, μιλάμε Ορλάντο Μπλέκμαν, Έντι Τζόνσον, μιλάμε Σέκλεφορντ, μιλάμε Μπακ Τζόνσον, δεν ξέρω ποιος έπαιξε. Μπράβο. Ήταν απίστευτο. Λέμε Βράνκοβιτς, λέμε Βόλκοβ, λέμε... Απίστευτο.
ΑΕΚΤΖΙΣ όμως γιατί έγινες και είσαι ΑΕΚΤΖΙΣ. Θέλω να πω, ΑΕΚΤΖΙΣ να είναι μια χρονιά έπαιξε. ΑΕΚ είναι άλλο πράγμα. Εγώ έπαιξε πολλές ομάδες, αλλά μόνο υπάρχει μια ομάδα εδώ στην καρδιά μου, αυτό είναι ΑΕΚ. Γιατί όμως, μια χρονιά μόνο έφτανε μια χρονιά. Είναι καλύτερη φύλατρη στην κόσμο. Κοίτα, εγώ έπαιξε και Ιταλία και Ισπανία και Ισραήλ και Ρουσία και Ελλάδα και Τουρκία. Το καλύτερη φύλατρη έχει ΑΕΚ. Αυτό είναι σίγουρα. ΑΕΚ και μια ομάδα από Σμύρνη, Γκιόστεπε, όχι Καρσίακα, Γκιόστεπε, γιατί όλοι τρελοί. Και πότε παίζουνε ΑΕΚ, πότε παίζουνε Καρσίακα με Γκιόστεπε, πάντα πετάνει κόσμο, 3-4-5, έτσι. Απίστευτα πράγματα. Για πες μας για την ΑΕΚ, πες μας λίγα πράγματα, είχες και τον Blackman μαζί, ε. Ακόμα μιλάω με Blackman κάποια εβδομάδα. Είναι μεγάλος κύριος, ήταν απίστευτος παίκτης. Θα μας πεις καμιά ιστορία, ωραία. Τις δύο τις ιστορίες τις ξέρουμε. Με τη γάτα την ιστορία την ξέρουμε. Είναι το χειρότερο πράγμα στη ζωή μου. Πότε τελείωσε πρωτάθλημα, εγώ και ο Blackman παίζαμε πάρα πολύ καλά. Γιατί ΑΕΚ δεν ήταν τόσο καλή ομάδα. Ποντάρας. Λίγο Κουκλάκης, λίγο. Ήταν ο Αριδάς, ο Γκέκος. Ήτανε, ναι, ήτανε Ζουχανέλης Γκέκος, ναι. Ο Ζουχανέλης. Εγώ λέω ο Ζουχανέλης. Από την καράφλα, ναι. Πόσο λένε, τώρα είναι προπονητής, μωρέ, στην Ισπανία. Έπαιξε Κατσικάρης. Κατσικάρης, ναι. Λίγο Κουκλάκης, Κρίς Παποσαράντου, έτσι. Το δεύτερο χρόνο, ομάδα μου ήτανε πάρα πολύ ωραία. Στην Πάτρα με Ντούσαν Βούκτσεβιτς, με Ορφέτας, με Βετούλας, Μπακτζόνς, τι παικτάρα Μπακτζόνσον ήταν. Φανταστείτε ρε παιδιά τώρα για τους νέους, τρενούταξα μου, για τους νέους να πούμε. Να πούμε για έναν Απόλλωνα Πάτρας που ήταν ο 8ος, 9ος, 7ος ήταν στην Ελλάδα και το δίδυμο το ξέρουν είναι ο Μπακτζόνσον, ναι. Ο οποίος αν δεν ξέρετε πάτε στο ίντερνετ να δείτε τι είναι ο Μπακτζόνσον και Μίρκο Μιλίσεβιτς. Που ήταν στο top 5 ψηλών σε όλη την Ευρώπη και αυτή ήταν στην 8η ομάδα της Ελλάδας. Και τώρα δεν έχουν λεφτά να φάνε. Δεν έχουν λεφτά να δώσουν στους παίκτες να φάνε. Εμείς πήραμε όλα λεφτά από... Δεν ξέρω πόσα λεφτά πήρε. Μπακ Τζόνσον, όλα λεφτά πήραμε από Πάτρα. Και μετά εγώ έφυγε, έκανε συμβόλαιο 2 χρόνια στην Τουρκ Τελεκόμ, πολλά λεφτά. Και μου είπε Άταμαν, γιατί Άταμαν ήταν προπονητής στην Τελεκόμ. Εμείς παίζαμε και στη Champions League με Ολυμπιακό όμιλο. Μου είπε, Μίρκο, βλέπουμε... Τεσάρι. Και εγώ είπε καλά Μπακ Τζόνσον. Το πήρανε Μπακ Τζόνσον από management. Προσφορά ήταν $100,000,000 στο χρόνο. Τότε. Δεν ήθελε. Έμεινε στην Ελλάδα και πήρε 3 φορές λιγότερα λεφτά. Δεν πήγε στην Τουρκία. Είχε πάει στη Δάφνη μετά νομίζω. Ε. Ναι. Και Δάφνη είναι, έχει φιλάτλη τρελή. Ναι. Αδελφοί Μπίλης, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Πολύ ξύλο. Εγώ δυσκόλευα. Εγώ δυσκόλευα μόνο με Έλληνες. Ποτέ με ξένοι, με τάρπλοι, με αυτοί. Έβαλε με όλοι 30-40. Εμείς, ποτέ παίξαμε Πάτρα με Ηρακλής, κερδίσαμε Ηρακλής 3 φορές. Και πριν από πρώτο μάτσο, εγώ μίλησα με Μπακ. Μπακ, τι να κάνουμε. Σάκλεφορτ. Και τάρπλοι. Και τι είπε αυτός? Μικ, don't worry. They are my problem. I'm gonna kill them. Και το Μπακ έκανε 55, εγώ έκανα 38. Λέμε από 95 και μάλλον Βούκτσεβιτς Ντούσαν έβαλε 7. Σκοτώσαμε 2 φορές στην... Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να παίζεις παικτάρες και Σέκλεφορτ και... Και τάρπλοι. Και τάρπλοι, ναι. Όχι Σέκλεφορτ, μωρέ. Αυτός... Έπαιξε στην Chicago Bulls, μωρέ. Livingston. Livingston, ναι. Το Livingston, μεγάλος παίκτης. Εμείς κερδίσαμε 3 φορές. Πόσο άρεσε η ζωή στην Ελλάδα? Τι έκανε? Αυτή είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει καλύτερη ζωή. Εγώ με Blackman κάθε βράδυ πήγε έξω. Εγώ δεν πίνω αλκοχολ, δεν καπνίζω, αλλά κάθε βράδυ Βόλτα. Κάθε βράδυ Βόλτα, ήτανε Μαμούνια, ήτανε... Α, στο Λαμαμούνια.
Μαμούνια, ήταν Mercedes Κολονάκι, Mercedes Γλυφάντα και περάσαμε πάρα πολύ καλά. Και το δεύτερο χρόνο ίδιο, γιατί ήμουν στην Αθήνα. Κατάλαβες, από 300 μέρες περάσεις μόνο 20 μέρες στην Πάτρα. Έτσι, καρνεβάλι ήταν ωραίο. Τότε ήρθε μικρούτσικος. Οπότε ήταν καρνεβάλι. Και ήμουν στην τηλεόραση μαζί με μικρούτσικος, με Ανδρέα. Πολύ πανεθνιακός είναι μικρούτσικος, το ξέρω αυτό. Ναι. Την άλλη χρονιά έφυγες όμως και φέρανε νομίζω τον Πέλ στη θέση σου, ε. Τι? Την επόμενη χρονιά άλλο έφυγες από την ΑΕΚ, έφεραν τον Πέλ στη θέση σου. Άντωνι Πέλ. Τον Άντωνι Πέλ. Ναι, και εμείς παίξαμε στην Πάτρα πρώτο μάτς, Πέλ έβαλε 6, εγώ 38. Και ήτανε 4 λεπτά. Από το κολέγιο, πρώτη χρονιά τον φέραν στην Ευρώπη. Κοίτα, ήτανε 5 λεπτά ακόμα, 13 πόντους μπροστά ΑΕΚ. Και εγώ έβαλα 4 τρίποντα και 2-2. Και εμείς κερδίσαμε αυτό και μετά αυτό μάτς διώξανε Τζούροβιτς και φέρανε Πίξη Σούποτς. Να ρωτήσω, Μίρκο, γιατί έφυγες από την ΑΕΚ? Ήτανε πρόβλημα με τα λεφτά? Αυτό ήτανε πρόβλημα το ξέρει, το χειρότερη στιγμή στο ζωή μου, πότε με κύριος Λεφάκης πήρε τηλέφωνο, έκλαιγε και είπε έτσι: «Παιδί μου, εγώ σ' αγαπάω πολύ, θέλω να μείνεις». Το κύριος Τζούροβιτς μου είπε: «Δεν θέλει ούτε σένα ούτε Ρολάντο Μπλέκμαν». Το χειρότερη στιγμή στο ζωή μου. Εγώ ήμουν καλύτερος ψηλός τότε. Και Μπλέκμαν έπαιξε καλά. Εσύ παίρνεις Μάρκους Λίμπερτι και παίρνεις τον Υπέρ. Για μένα αυτό δεν ήταν σωστό. Συγγνώμη, αλλά τι να κάνεις. Έτσι. Δεν ραντεμή κάμερα. Πώς... να σε ρωτήσω κάτι τώρα, κάτι άλλο. Νομίζεις ότι το στυλ το δικό σου που είναι έτσι πιο παχής μοιάζει με το Γιόκιτς κάπως? Επειδή μεγάλη τεχνίτες. Ναι, παράγονται πράγματα και στυλ. Καλά, αυτό δεν έχει αυτό baby hook. Αλλά υπάρχουν πράγμα ίδια. Υπάρχουν πράγμα. Και Γιόκιτς έχει πρόβλημα με κιλά. Παιδιά, εγώ ποτέ έπαιξα στην Έρυθρο Αστέρι, εγώ ήμουνα 90 κιλά και μετά ποτέ ήρθα στη Λάδα ήμουνα 147, με διαφορά 57 κιλά. Ναι, αλλά ήσουν ο καλύτερος όμως. Έτσι με κιλά, αν δεν πήρε τόσο πολλά κιλά, δεν έπαιξε τόσο καλά, γιατί εγώ μετά στην Τουρκία ήμουνα καλύτερος παίκτης πολλά χρόνια. Και εγώ ήρθα στην Τουρκία ήμουνα 31 χρονών, ήμουνα βετεράν και έπαιξα μέχρι 42. Το τελευταίο ο οποίος σκότωσε ήταν Ράτκο Βάρντα. Έβαλε από το 42. Ο Ράτκο Βάρντα, ναι, μου έμεινε τη Βάρντα, όπως άβα μια νιέγκα. Βάρντα έχει απίστευτο παιδί και τώρα μιλάμε με Ρεάλ Μαδρίτ. Παιδί πάει στην Ρεάλ Μαδρίτ. Απίστευτο είναι. Ο γιος του. Ναι, και δεν είναι τρελός όπως είναι πατέρας. Ο πατέρας είναι πολύ τρελός και πολύ ωραίος τύπος. Να πω κάτι άλλο. Και ο Βούκτσεβιτς δεν έχει ένα γιο που θα πάει στη Ρεάλ ή κάτι τέτοιο? Βούκτσεβιτς, Τρίσταν είναι στην Ρεάλ Μαδρίτη. Μπράβο, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, μπράβο. Είναι στη Ρεάλ, Θανάση είναι αυτός. Πολύ καλός. Άμα εγώ δεν ξέρω ποιος είναι πατέρας. Γιατί Ντούσαν ήταν ένα 98, μάνα κοντή. Ποιος το έκανε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι Ντούσαν πατέρας ο... Μην μας βάζεις φωτιές. Μην λες τέτοια τώρα, μην λες τέτοια. Όχι, κάνω πλάκα, Ντούσαν. Ντούσαν είναι πολύ καλό παιδί και Τρίσταν είναι καλό παιδί και πιστεύω αυτός μπορεί να γίνει μεγάλος παίκτης. 2 χρόνια μετά πρέπει να είναι Τρίσταν, πρέπει να είναι στην NBA. Μιχάλη, πες κάτι άλλο, ρώτε κάτι άλλο. Γιατί έχει προπόνηση και θα τον αφήσουμε σε 5 λεπτά. Και συνεχίζουμε εμείς λίγο. Ναι, να σου πω, που είπες ότι μοιάζει ο Μίρκο λίγο στο στυλ με το Γιόκιτς. Ο Μίρκο είχε κάτι που το έχω δει μόνο σε αυτόν, στον Μίρκο Μιλίσεβιτς και στον Καρλ Άντονι Τάουνς, μόνο σε αυτούς τους δύο παίχτες. Πώς σούταρες τρίποντο, σε θυμάμαι, χωρίς άλμα? Κοίτα. Σωστό. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Έχεις μέσα, το πιστεύεις να κάνω, δεν πειράζει στυλ, αυτό δεν πειράζει. Εγώ... Το τελευταία 5-6 χρόνια έπαιξα. Στην Ελλάδα, ποτέ είτε στην Τουρκία, έβαλε πολύ τρίποντα. Είναι πολύ εύκολο να τρέχεις
Κατάλαβες, λιγότερα 6-7 μέτρα. Σωστό, από ρακέτα σε ρακέτα, ναι. Ναι, ναι. Λες και σούταρες βολές, χωρίς άλμα, ρε παιδί μου. Χωρίς άλμα. Ναι, ναι, έτσι. Έτσι. Και τώρα πότε κάνω προπόνηση με παιδιά και με παιδιά, παιδιά πότε κάνουν βολές, δεν κάνουν dribbling, κατάλαβες. Ναι. Κάνουν direct shoot. Ναι, κατευθείαν. Είναι Μίρκο, μια τελευταία κουβέντα να ρωτήσω. Όταν μεγάλωνες, ποιος ναι. σου άρεσε? Γιατί εγώ αρκετά έχω την εντύπωση ότι έμοιαζες στο στυλ με το Σαμπόνις. Βέβαια, πιο ψηλός ο Σαμπόνις, αλλά τεχνικά ήσουν πολύ κοντά στο Σαμπόνις για μένα. Ναι, ναι. Σου άρεσε ναι. ο Σαμπόνις, προσπαθούσε ναι, να, το, ναι, ναι, να τον κοιτάρεις. Μόνο ένας παίκτης στην κόσμο έβαλε τρεις φορές παραπάνω από 35 πόντους με Σαμπόνις. Εγώ το έκανα. Και Σαμπόνις όλοι λένε είναι 2-22. Δεν είναι 2-22, είναι 2-28. Γιατί παίζαμε πολύ από τη βακέτικη ομάδα και Ζαλγύρης, Τσιμπόνα, στην Ισπανία παίζαμε. Σαμπόνις είναι 20 σεντίμετρα παραπάνω από μένα. Ήταν μεγάλος παίκτης. Δυσκόλευε τα τελευταία χρόνια γιατί πρόβλημα Άσιλ Τέντον. Έτσι πράγματα. Ήταν με πολλές τραυματίες. Αλλά για μένα Σαμπόνις είναι το καλύτερο ψηλός με Ντίνο Ράτζα. Mm. Παλή Ιουγκοσλαβία, Ντίνο Ράτζα. Σωστό, το ξέρουμε. Το Ράτζα. Ο καλύτερος ψηλός σίγουρα ήταν Ντίνο Ράτζα. Όχι Ντίβατς, λένε Ντίβατς, δεν είναι Ντίβατς. Ντίνο Ράτζα, Κρέσιμιρ Τσιόσιτς. Θα αγαπάω Κρέσιμιρ Τσιόσιτς γιατί ήταν προπονητής στην εθνική ομάδα. Και παίζαμε 90-91, όχι, 89-90, τι πάλι με Τσιμπόνα ΑΕΚ, πότε Ντένι Βρέιντς έπαιξε στην ΑΕΚ και εμείς κερδίσαμε τότε, Κρέσιμιρ Τσιόσιτς ήταν προπονητής. Τσιόσιτς ήταν μεγάλος άνθρωπος και μεγάλος προπονητής. Βέβαια. Γιατί με πήραν δημοσιογράφια από Ιταλία, Gazzetta della Sport, είπε, Ντίβατς, καλύτερος Ντίβατς. Για μένα, συγγνώμη, δεν ήταν καλύτερος ψηλός Ντίβατς. Για μένα ήταν Ντίνο Ράτζα. Γιατί Ντίβατς από όλα έκανε λίγο. Ράτζα από όλα έκανε πολύ. Γιατί ρέκορ στην NBA 47 πόντους που ήταν στην Boston Celtics. Μπράβο, μπράβο, ναι. Ναι. Μπράβο. Ναι. Εντάξει, ο Ντίβατς ήταν καλύτερος πασέρ, μόνο αυτό ίσως. Ναι. Ήταν πιο... Ράτζα έκανε όλα. Τώρα μιλάμε τον. Κάνει όλα. Ράτζα το έκανε όλα. Το τέσι τσέντερ, έτσι είναι, δεν είναι, έτσι είναι. Ε, βέβαια. Ο Ράτζα ήταν όπως είναι οι τωρινοί σέντερ που τα κάνουν όλα και πάσα και σουτ και κοντά και μακριά από το καλάθι θα έκανε ο Ντίνο τότε. Σωστό σε είναι. Σε πιο δύσκολες εποχές όμως, Θανάση. Βέβαια. Έχω εγώ δύο παιχνίδια, οπότε εγώ κάνω. Κερδίσαμε, εμείς σκοτώσαμε τότε, τσιμπώναμε με Ιουγκοπλάστικα, με Pop. Εγώ 30, Ράτζα 28 και έτσι πάντα ήταν. Αμά. Λοιπόν, Μίρκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα. Ευχαριστώ. Να πας στην προπόνηση, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Σβένα η Μπόλια, η Τέμπη, η Σφόη, η Πορόντα. Αλλά η Βάμα να ζήσει η Ελλάδα. Σ' αγαπάω Ελλάδα, σ' αγαπάω Έλληνας. Και αγαπάμε τους Σέρβους. Δεν είμαι καλά γιατί δεν μπορώ να πάω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα είμαι σπίτι. Εδώ στην Βελιγράδι δεν είμαι σπίτι. Πέρασα πάρα πολύ ωραία 10 χρόνια στην Αθήνα και περιμένω τώρα να τελειώσει αυτό. Και... Πού σου άρεσε, πες μου αυτό ένα τελευταίο. Πού σου άρεσε περισσότερο, βόρεια προάστια ή νότια? Με ακούτε? Ναι, ακούμε. Ναι. Πού σου άρεσε περισσότερο, ρώτησα, βόρεια ή νότια προάστια σου αρέσανε περισσότερο? Τι? Βόρεια ή νότια προάστια σου άρεσαν περισσότερο? Βόρεια. Βόρεια, ε. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μίρκο. Καλή χρονιά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια, γεια. Γεια σου, γεια σου. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε. Εμείς συνεχίζουμε. Λοιπόν, πρέπει να τον βγάλουμε μια μέρα μαζί με τον Blackman. Εντάξει, θα ήταν η απόλυτη αποθέωση. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο παράξενο και φαντάζομαι τα νέα παιδιά να νομίζουν ότι υπερβάλλουν οι άνθρωποι που φέρνουν ή ακόμα και εμείς που τα λέμε.
Είναι απίθανο κι όμως μπορούσε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ως ομάδες για Final Four ή ακόμα και πρωταθλητές Ευρώπης αργότερα να πάνε στον πρώτο τελευταίο και να χάσουν. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Βάο, ο Βάο έχει κερδίσει, υποβιβασμένος ο Βάο έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό. Με που το σήκωσε στο... λοιπόν, στη Ρώμη μετά. Είναι τρομερά αυτά τα πράγματα που έχουμε δει τη δεκαετία του 90. Αυτή η δεκαετία μας έκανε να αγαπήσουμε το μπάσκετ, εμάς τουλάχιστον που είμαστε γεννημένοι το 80, 85, 87 εκεί μέσα. Και βέβαια. εκεί μέσα. Ναι, εντάξει. Και βέβαια ο Μιλίσεβιτς ό,τι είπε δεν είναι καμία υπερβολή. Μια ΑΕΚ η οποία. Θυμάσαι εσύ, Μιχάλη, ποτέ ήταν η ΑΕΚ. Μάλλον όχι πότε ήταν. Πού ήταν η ΑΕΚ τότε με Μιλίσεβιτς. Ήτανε πεμπτοέκτη, ήταν παρακάτω, πού ήτανε. Δεν θυμάμαι τώρα βαθμολογική θέση, αλλά νομίζω ναι, εκεί πέμπτη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Play-off, το θυμάμαι σαν παιδική ανάμνηση. Ούτε σκορ θυμάμαι ούτε τίποτα. Είναι μεγάλη Τρίτη, ετοιμαζόμαστε να πάμε στο χωριό και το απόγευμα βλέπω στο Μέγκα Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Στο Μόσχος. Και τους έχει κάνει ο Μιλίσεβιτς, παιδιά, άλογα. Και ποιους έχει κάνει άλογα τώρα, το Βράνκοβιτς που λέει. Υπερομάδα, υπερομάδα. Ο Βράνκοβιτς ήταν ο καλύτερος αμυντικός της Ευρώπης τότε. Ναι, ναι. Λένε για τον Γκομπέρ. Ο Γκομπέρ ήταν ο Βράνκοβιτς τότε, ας πούμε. Ισχύει. Κοίταξε, ο Μιλίσεβιτς σηματοδοτούσε μια ολόκληρη εποχή τότε που ήταν αλλιώς το μπάσκετ. Δεν ήταν τώρα το τωρινό. Στο σημερινό μπάσκετ δεν θα μπορούσε να παίξει, νομίζω. Σε επίπεδο υψηλότατο, έτσι. Ήταν βαρύς, ήταν αργός, αλλά είχε απίστευτη τεχνική. Είχε απίστευτη τεχνική και απίστευτη επαφή με το καλάθι είχε. Τρομερή. Με το παγούμπα και την μπάλα ήταν καλάθι. Ήταν τρομερός στην επαφή με το καλάθι. Δύο παίχτες ψηλοί με έχουν σημαδέψει όσον αφορά αυτό για την τεχνική που λες για μένα. Είναι ο Γόλτερ Μπέρι και ο Μιλίσεβιτς. Εντάξει, άλλο ο στυλ. Ο Μιλίσεβιτς, λέω, τον θυμάμαι να βαράει τρίποντα από τα 7 μέτρα, από τα 7,5 μέτρα χωρίς άλμα. Σλάτς. Όχι, χωρίς άλμα. Δεν έκανε jump shoot. Απλά όπως σαν να βαράει βολές. Να απίστευτο. Ο Τάουνς σουτάρει έτσι, άμα τον έχει παρατηρήσει. Ισχύει, ναι, ο Τάουνς σουτάρει χωρίς άλμα. Ναι. Πάντως είναι πολύ κρίμα να μην έρθουν τέτοιες εποχές και άραγε θα έρθουν. Να δούμε. Να δούμε. Τα πράγματα γενικά πώς τα βλέπεις, Μιχάλη. Την άλλη χρονιά που λέει που φέρανε τον Πέλ, ο Πέλ ήταν επίσης λατρεία μεγάλη. Ήταν από κολέγιο Πέλ, πρώτη χρονιά στην Ευρώπη, δεν ήταν, ήταν πολύ άγουρος. Το εντελώς αντίθετο του Μίλτον. Ναι, με την εμπειρία και την κλάση πήγε στην αλτικότητα. Ναι. Αλτικότητα, ταχύτητα, ενθουσιασμός πολύ μεγάλος. Αλλά βέβαια εντάξει, καμία σχέση ο ένας παίκτης με τον άλλον. Αν και ο Πέλ ήταν συμπαθέστατος, ήταν πολύ και Παπάγου μετά, πολύ ωραία καριέρα. Πεχτάρα ήταν. Και ο Μάρκους Λίμπερτι που λέει δεν ήταν τυχαίος. Επίσης ήταν παιχτάρα, άλλο που δεν πολύ έπαιξε. Από τους Καβαλίες νομίζω τον φέρανε, ήταν καλός, πολύ καλός παίχτης ο Μάρκος Λίμπερτι. Εντάξει, δεν ήταν Blackman, αλλά και ο Blackman, ο Μίρκο Ασλέη δεν έπαιξε τόσο όσο ο Blackman στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω. Θα μου πεις τώρα φέρνεις ένα superstar του NBA. Πες μου, συγγνώμη. Φέρνεις ένα superstar του NBA. Τι περιμένεις να κάνεις στην Ευρώπη, βάζει 60 πόντους και 40 ριμπάου, δεν γίνεται. Εντάξει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι και λιγότεροι χρόνοι, λιγότεροι χώροι. Αυτό που μου είπε, μας είπε μάλλον, συγγνώμη, και με σόκαρε λίγο, γιατί το είχα στο μυαλό μου, το είχα ξεχάσει εντελώς. Παίξανε ταυτόχρονα με Μπακ Τζόνσον. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι δίδυμο πρωταθλητή Ευρώπης άνετα, ξέρω εγώ έτσι. Ήταν πολύ δυνατές μόνο τα δύο ομάδες. Μην ξεχνάς, είχε τον Σαμπόνις, ας πούμε, η Ρεάλ. Δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λέμε άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι τώρα γιορτάρες μέρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που μας ακολουθούν και μας παρακολουθούν. Συνεχίζουμε να κάνουμε μπασκετικές εκπομπές, άλλοτε μόνοι μας, άλλοτε με εκλεκτούς καλεσμένους, οπότε μας το επιτρέπει η επικαιρότητα και οι συνθήκες. Μπράβο, σωστό. Οπότε είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Καλή χρονιά σε όλους, να είστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα και ελπίζουμε το 2021 να είναι προφανώς καλύτερο από το 2020. Βασικά είναι λίγο δύσκολο να μην είναι. Δεν θα δυσκολευτεί πολύ, ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Μιχάλη, να είσαι καλά, ευχαριστώ.